Συζητούσαμε και προηγουμένως ότι ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πράγματι έχει και δυναμικό παρόν και στις κινητοποιήσεις και κάτω, από τα κάτω προς τα πάνω πάτε καλά, στην κάλπη αυτό δεν αποτυπώθηκε σήμερα. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, μην υποτιμάτε μια κίνηση ενός κόσμου που μπορεί να καλοβλέπει στη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Είναι χιλιάδες αυτοί που συναντάμε στο δρόμο, ξέρετε, στις περιοδίες, συγκεντρώσεις, στις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιεί το ΚΚΕ κατά γενική ομολογία, όπως παράδειγμα η τελευταία στο Σύνταγμα, που είναι μια πραγματική εικόνα, δεν μπορεί να τη θέσει. Μα ίσα ίσα δεν το υποτιμά κανείς το αντίθετο σας ρωτώ. Που θέλει πάντα, λέει, να πάει το ΚΚΕ καλά, να είναι δυνατό, να το έχουμε δίπλα μας στους αγώνες που έχουμε ανάγκη. Πολλές φορές πραγματικά αυτός ο κόσμος μπορεί να εγκλωβίζεται σε κάλπικα διλήμματα, σε τρομοκρατικά, αυτά που είναι και ούτως ή άλλως οι εκλογές όταν μιλάμε για κυβερνητική εναλλαγή. Και εδώ θέλω λίγο να εστιάσω την προσοχή μας. Δύο δεδομένα είναι για τον κόσμο που μας ακούει, που σκέφτεται την καθημερινότητα, που σκέφτεται την επόμενη μέρα και που υπάρχουν πολλές αναλύσεις. Δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μια κυβερνητική εναλλαγή, συνεχίζοντας σε αντιλαϊκή κατεύθυνση μια σειρά από μέτρα, και αυτά είναι δεδομένα, είναι αποφασισμένα μια σειρά από αυτά. Πολλά από αυτά δηλαδή που θα κληθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αντιλαϊκή κατεύθυνση, τα έχει ψηφίσει ήδη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά έρχονται και ανοίγονται αύριο κιόλας, πριν καλά-καλά οριστεί υπουργός Οικονομίας στο Eurogroup, που έχει θέμα την Ελλάδα χωρίς τον Υπουργό Οικονομίας της Ελλάδας. Και το θέμα είναι τα δημοσιονομικά κενά. Και ξέρετε ότι ο κόσμος, όταν ακούει τέτοια δημοσιονομικά κενά, ανατριχιάζει, γιατί ξέρει ότι είναι νέα μέτρα, είναι νέες τέτοιες καταστάσεις. Το ένα δεδομένο λοιπόν είναι αυτό. Mm-hmm. Για τέτοια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι επιθετική προς τα λαϊκά δικαιώματα, πρώνοντας σκυτάλια του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Το δεύτερο είναι η σταθεροποίηση των δυνάμεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, και που είναι η εγγύηση για αυτό το κομμάτι του κόσμου που σήμερα δεν παραδίνεται. Αυτό το κομμάτι που δεν θέλει να λέει ότι είναι στα πλαίσια του εφικτού και των επενδύσεων να χάσω ό,τι δικαίωμα μου είχε απομείνει. Αυτό το κομμάτι έχει που να ακουμπήσει και είναι σίγουρο, και να είναι σίγουρος ένας κόσμος που δεν ψήφισε το ΚΚΕ, που δεν το στήριξε, mm-hmm. που ούτως ή άλλως θα βρεθούμε μαζί την επόμενη μέρα, ότι με το ΚΚΕ μαζί, δυνατό, μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα στους αγώνες που έχουμε ανάγκη το επόμενο διάστημα. Λοιπόν,